Παραγία Θεοτόκη, πρέσβε εφέρμα. Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί χρία. Αδερφοί μου, ο παρόν κόσμος είναι νόμισμα το οποίο εμφανίζει δύο εικόνες. Η μία εικόνα γράφει «Βασιλεία των ουρανών» και η άλλη πλευρά, η εικόνα η οποία γράφει «Μέρημνες του βίου τούτου». Αυτό μας αποκαλύπτει σήμερα μία εικόνα η οποία παρουσιάστηκε όταν ο Κύριος μας βρίσκεται στο σπίτι του Λαζάρου. Εκεί ανεπάβεται ο Χριστός μας. Εκεί έβρισκε παρηγορία. Εκεί ο Κύριος μας θεώρει το σπίτι εκείνο ως ευλογημένο πλέον, διότι μέσα σε αυτό βρίσκεται και κατοικούσε ο αγαπημένος του φίλος, ο Λάζαρος. Ο πατέρας του ονομαζόταν του Λαζάρου Σίμων Λεπρός. Έφεραν αυτήν την επωνυμία. Είχαν δύο αδελφάς, την Μάρθαν και την Μαρία. Εκεί ο Κύριος μας συχνάκης επισκέπτεται την οικίαν αυτήν, όπως και σήμερον ευσεβείς χριστιανοί αναπάβουν στην οικία των εκλεκτούς λειτουργούς του Θεού. Μιμούνται δηλαδή εκείνον το οποίο έκανε η Μάρθα και η Μαρία, ο Λάζαρος και ο πατήρ αυτό. Μέσα εις οικίας χριστιανικάς αναπαύονται και σήμερον ευσεβείς λειτουργή του Θεού, μιμούμενοι τον Κύριον, ο οποίος μετά από κόπον πολλήν έφτασεν στο σπίτι του Λαζάρου για να αναπαυθεί. Πλην όμως ο Κύριος μας δεν είχε την νοοτροπία την σημερινή, κατά την οποία οι αντιπρόσωποι του Θεού δεν ομιλούν περί των αιωνίων αγαθών. Εκεί ο Κύριος μας άλλο τίποτε δεν έλεγε στον κόσμο, μη μόνο ότι ο παρόν κόσμος είναι σκιά η οποία παρέρχεται, είναι σκιά η οποία δεν μένει, αλλά εξαφανίζεται. Και εις τούτο το σημείο ο Κύριος μας ακριβώς, όταν εγνώριζε ο κόσμος που ευρίσκεται, συνέρεον λέγει, για να ακούσουν από το στόμα του των λόγων των θεϊκών. Συνέρεν ο κόσμος για να ακούσει λόγων Θεού, και τούτο πρέπει να έχουμε και εμείς οι συνεχιστές του έργου του Κυρίου. Όπου και αν βρισκόμεθα, ουδέν έτερον πρέπει να μας απασχολεί η μη μόνον πως θα διαφωτίζουμε τα παιδιά του Θεού ότι η παρούσα ζωή είναι πρόσκαιρος και μάταια.
Συνέρευσε λοιπόν στο σπίτι του Λαζάρου κόσμος πολλής, τόσος πολλής κόσμος, ούτως ώστε ο Κύριός μας δεν έχασε την ευκαιρία αυτή. Άλλωστε ουδέποτε σταματούσε να ομιλεί περί της βασιλείας του και της αιωνιότητος. Ευρισκόμενος και αυτήν τη στιγμή μέσα εις εκείνον τον κόσμο και το πλήθος το οποίο συνέρευσε στην οικία του Λαζάρου, ίνιξε το στόμα του και ήρχισε να ομιλεί. Να ομιλεί λόγο ο οποίος επαρηγορούσε τα ψυχάς, ενίσχυε τα ψυχάς, εφώτιζε τα ψυχάς του κόσμου. Συνέβη όμως κάτι το οποίο συμβαίνει και σήμερα. Φιλοξενεί το σπίτι του Λαζάρου τον Χριστόν, τον μόνο διδάσκαλο. Γνωρίζουν οι δύο αδερφές ότι ο Κύριος είναι κουρασμένος, νηστικός, διψασμένος, κάθιδρος από την οδηπορία του κόσμου και διχάζεται αμέσως το σπίτι και παίρνει δύο όψεις της σημερινής κοινωνίας. Η Μάρθα είναι εκείνη η οποία αγωνιά πώς να εξυπηρετήσει τον Κύριο, να του δώσει παρηγορία, να του δώσει λίγο φαγητό για να κορέσει την πείνα του, να του δώσει ό,τι είχε στο σπίτι για να τον ευχαριστήσει. Αγωνιά λοιπόν και τρέχει δεξιά και αριστερά μέσα στο σπίτι, βλέπει ότι κουράζεται, προσπαθεί να φέρει εις πέρα στην διακονία την οποία ανέλαβε και η αδερφή της η Μαρία εκλέγει άλλο δρόμο. Δεν θέλει να αποχωριστεί τον Κύριο όταν ομιλούσε. Ομιλεί ο Χριστός και η Μαρία, παρακαθίσαθα παρά τους πόδας του Ιησού, λέγει, ήκουε τον λόγον αυτού. Επήγε και κάθεσε στα ποδαράκια του Κυρίου μας και τον έβλεπε στο στόμα. Τι να έλεγε να άραγε σε εκείνη την ημέρα. Ποιος γνωρίζει και ποια μηχανήματα υπήρχαν τότε για να γράψουν τον λόγον εκείνων. Δεν γνωρίζει κανείς. Τότε η περίοδος της πρώτης εκείνης εποχής που ήταν ο Κύριος μας, δεν υπήρχαν τα μηχανήματα τα σημερινά για να αποθανατήσουν ολόκληρον τον λόγο του Κυρίου. Μόνον μία από μέσα στο πλήθος εκείνο ύψωσε την φωνή της. Εκεί που ο Κύριος μας ομιλούσε, η γενή της λέγει, κάποια γενή εφώναξε δυνατά. Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ούσε θύλα σας. Ενθουσιάστηκε τόσο πολύ εκείνη η άγνωστος γυναίκα, τόσο πολύ ύψωσε την καρδία και την διάνοια εις τους λόγους του Κυρίου, ούτως ώστε γεμάτη από χαράν μεγάλη πλέον, επίνεσε τον Κύριο. Εάν ήσαν οι σημερινοί άνθρωποι της κοινωνίας, θα ελάμβανον εκείνη τη στιγμή αφορμήν η ίσεως, η περηφανίας, θα έλεγαν τι ωραία που με απαινούν. Όπως σήμερα ακριβώς παρακολουθούμε αυτούς τους λεγόμενους ρήτορας, οι οποίοι ζητούν την ψήφων τούτου του κόσμου και τους ρένουν με άνθη, τους ρένουν
με επένους και στέφανα και τους εγκομιάζουν ότι δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν. Ο Κύριος μας τον ήκουσε το λόγο αυτών των επενετικών της γυναικός και απήντησεν. Τι απήντησε? Μενούνιγε. Αυτά που είπε στις λέγει είναι αληθινά. Δεν είναι ψέματα τούτα που είπες. Εκείνη που με γέννησε θα είναι μακαρισμένη σε όλους τους αιώνας των αιώνων. Εκείνη που με ανέθρεψε με το γάλα της θα την μακαρίζουν όλες εγενεέ των ανθρώπων. Και τούτο ακριβώς ήταν εκείνο το οποίο έγινε δια την Παναγία μας. Από την ημέρα κατά την οποία ηξιώθη η Παναγία μας και γέννησε τον Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, όλε εγενεέ των ανθρώπων μακαρίζουν την Παναγία μας, την υμνούν την Παναγία μας, την δοξάζουν την Παναγία μας. Εκείνον το οποίο ακριβώς ο Κύριος μας είπε στην άγνωστον εκείνη η γυναίκα, ομιλής της λέγει την αλήθεια. Πλην όμως λέγει, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι με αγαπούν πραγματικά και εκείνοι οι οποίοι με αγαπούν εικονικά. Δεν έχουν την αξίωση να τηρήσουν ένα πράγμα. Δι' αυτό εγώ τους επαινώ και τους ζηλεύω. Μακαρισμένη μεν είναι η μητέρα μου που με γέννησε και εγώ μακαρίζω και εκείνους οι οποίοι ακούν τον λόγο μου και τον τηρούν. Αυτή ήταν η απάντηση στην οποία έδωκε ο Κύριος μας στην άγνωστον εκείνη γυναίκα. Μακαρία λέγει η κοιλία η οποία με γέννησε και μακαρισμένος εκείνος ο οποίος ακούει τον λόγο μου και τον τηρεί. Εκείνη τη στιγμή όμως τα πράγματα άλλαξαν μέσα στην οικία. Και σε μία στιγμή παρουσιάζεται η Μάρθα εις τον Χριστό με πολλή οικειότητα, ως να είτο όχι απλώς ο διδάσκαλος και Θεός της, αλλά και το πλάσμα το οποίο αποτελούσε μέλος της ειδικής της κατοικίας. Και τι λέγει στον Χριστό? Κύριε, του λέγει, κοίταξε μια στιγμή, εγώ αγωνίζομαι, κουράζομαι, δεν μπορώ να τα φτάσω. Θέλω να τα έχω έτοιμα μόλις εσύ τελειώσεις το λόγο σου, να είμαι κι εγώ έτοιμη για να σου δώσω παρηγορία. Δι' αυτό δεν προφθάνω, του λέγει, Κύριε, σε παρακαλώ μίλησε σε εκείνη την αδερφή μου η οποία κάθεται εκεί μπροστά σου. Πες της να σηκωθεί πάνω, να έρθει να μου δώσει ένα χεράκι, να φέρω εις πέρα σε αυτό το οποίο ετοιμάζω. Ομίλησε η Μάρθα και ο Κύριος μας τι της απήντησε? Δεν της είπε καλά, θα της πω να σηκωθεί. Περίμενε λιγάκι και θα της πω να ετοιμαστεί να έρθει να σε βοηθήσει. Δεν της είπε αυτά. Την ήλεξεν κατά κάποιον τρόπο και της λέγει, Μάρθα, Μάρθα, της λέγει. Μεριμνάς, λέγει, και τυρβάζει περί πολλά. Το μυαλό σου είναι αλλού, της λέγει. Είναι στα εγκόσμια, στα πρόσκαιρα, στα μάτια τούτου του κόσμου. Νομίζεις ότι θα με χορτάσεις εσύ με αυτό το οποίο ετοιμάζεις? Εμένα η τροφή μου είναι άλλη, εκείνον το οποίο είπεν στην Σαμαρίτιδα. Όταν ήρθαν οι μαθητές και του είπαν, πώς εσύ συνομιλείς με μια ξένη γυναίκα η οποία δεν είναι Εβραία? Εμείς πήγαμε να φέρουμε φαγητό για να φάγεις. Και λέγει, έχω φάει εγώ φαγητό άλλο το οποίο εσείς δεν το γνωρίζετε. Τι ήταν η αγάπη του Θεού? Ήταν μία και μοναδική, πώς να σώσει μία ψυχή. Αυτή ήταν η αγωνία του. Και εκείνη τη στιγμή ακριβώς απαντάει στη Μάρθα και της λέγει, Μάρθα, της λέγει,
Αυτό το οποίο τρώει η αδερφή σου αυτή τη στιγμή εδώ, ούτε το ονειρεύεσαι, της λέει. Ούτε ποτέ θα έρθει στο μυαλό σου. Διότι το μυαλό σου είναι πάνω σε τούτα τα πρόσκαιρα και τα μάτια τούτου του κόσμου. Η δε αδερφή σου εξέλεξε την αγαθή μερίδα. Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά. Η δε Μαρία της λέγει, την αγαθήν μερίδαν εξελέξα, το ήτης ούκ αφαιρεθήσεται από αυτής. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς δεν το γνωρίζουν σήμερα οι γονείς. Δεν το έχουν υπόψη τους οι γονείς. Δεν ενδιαφέρονται οι σημερινοί γονείς. Δεν δίδουν στα τέκνα των την τροφήν την αθάνατον, την αιώνιον, το μάνα του ουρανού. Δεν δίδουν στα παιδιά των να γνωρίσουν τον Χριστόν, παρά μόνο να αγωνίζονται πώς να τα απομακρύνουν από τον Χριστό, να τους δώσουν αυτήν την κόπρον την οποία ακριβώς έχει ο κόσμος, δια να τραφεί ως ο άσωτος Υιός, ο οποίος τίποτε άλλο δεν έκανε εκεί στην πείναν του, παρά μόνο έτρεχε μέσα εις τη λάσπη να έβρει, λέγει, τροφήν από εκείνη που έτρωγαν οι χείροι δια να χορταστεί. Και ο άσωτος Υιός συνεχίζει να έχει κληρονόμους σε αυτόν τον κόσμο. Και η Μάρθα συνεχίζει να έχει και αυτή τους οπαδούς της. Αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται δια τα πρόσκαιρα και τα μάτια τούτου του κόσμου. Αυτοί οι οποίοι δεν νοιάζονται δια τα αιώνια. Είναι αυτά τα οποία ακριβώς έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Λέγει, παιδί μου, λέγει, για τα επίγεια έχεις χρόνο, του λέγει. Για τα επουράνια δεν έχεις χρόνο. Κάτι μίλησε ο Άγιος Κοσμάς εκεί και είπε στον κόσμο. Και απήντησε ένας από εκείνους τους ακροατάς και είπε ότι δεν έχω καιρό, λέγει. Δεν μου μένει καιρός. Και του είπε ο Άγιος Κοσμάς τα λόγια αυτά. Για τα πρόσκαιρα, του λέγει, έχεις καιρό πολύ. Για τα επουράνια, του λέγει, δεν έχεις. Σήμερα ο κόσμος δεν βλέπει την αιωνιότητα. Δεν τη βλέπει, δεν τη γνωρίζει. Για να γνωρίσεις την αιωνιότητα χρειάζεται να έχεις μία πνευματική ζωή η οποία να ξεχωρίζει από αυτόν τον κόσμο. Και πρέπει μέσα σε αυτήν την εκλογή να έχεις κάτι το οποίο να σε συντροφεύει, την πίστη, να πιστεύεις αυτά τα οποία δεν βλέπεις, να τα ελέγχεις αυτά τα οποία δεν βλέπεις, και τότε θα αγωνιστείς δι' αυτά. Εάν όμως δεν έχεις την πίστη να ελέγξεις εκείνα τα οποία δεν βλέπεις, απαντάς και λες, εγώ τούτα που βλέπω ήδη αυτά εργάζομαι, εκείνα που δεν βλέπω δεν ξέρω αν υπάρχουν. Αυτή είναι η απάντηση του κόσμου του σημερινού. Και ο Κύριος μας αυτή τη στιγμή υπενθυμίζει εις την Μάρθαν και εις όλες τις Μάρθες του κόσμου και εις όλους οι οποίοι αγωνίζονται με την Μάρθαν να ετοιμάσουν τα του κόσμου τούτου και να τα αφήσουν σε μία στιγμή. Είναι εκείνος ο έλεγχος ο μεγάλος τον οποίον πρέπει να μας συγκλονίζει και εμάς, να μας συνταράσει και να μας ξυπνά από τον ύπνο της αδιαφορίας. Παιδί μου, είσαι πρόσκαιρος σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτά τα οποία ετοιμάζεις, σε ποιον θα τα αφήσεις? Στα παιδιά μου, απαντά. Και τα παιδιά σου θα τους δώσεις τα υλικά? Βέβαια, να μην πεινάσουν όπως επίνασα εγώ. Να μην υποφέρουν όπως υπέφερα εγώ. Εγώ υπέφερα πολλά στη ζωή μου. Και τι υπέφερες? Ήταν φτωχός ο πατέρας μου, λέγει, και δεν μας είχαν φαγητό να φάμε. Και πέθανες, ζεις και βασιλεύεις. Δεν έπαθες τίποτε. Ήσουν ένα φτωχό παιδί, αλλά δεν πέθανες. Δεν σε άφησαν ο Θεός. Δεν σε εγκατέλειψαν ο Θεός. Και εσύ αγωνίζεσαι δι' αυτό των σκοπών, επειδή υπέφερες και ήσουν φτωχός, να μην αφήσεις τα παιδιά σου φτωχά. Και τρέχεις και αγωνίζεσαι και αγωνιάς και αγρυπνάς και κάνεις σχέδια και τρέφεις όνειρα για να έχεις πιο πολλά να τους τα αφήσεις. Και εκείνα όταν τους τα αφήσεις, τι θα πούν?
ο Θεός να τον αναπαύσει τον πατέρα μου. Δεν θα το πούν. Είναι σπάνιο να το πούν. Αν θα κάνουν ένα μνημόσυνο θα το κάνουν για επίδειξη του κόσμου. Δεν θα το κάνουν γιατί αγαπούν τον πατέρα τους. Γιατί θα προσευχηθούν. Τα είδαμε και τα βλέπουμε κάθε την ημέρα. Μαζεύονται για να κάνουν ένα μνημόσυνο και το μυαλό τους είναι πώς να έρθουν την τελευταία στιγμή που θα γίνει η ακολουθία του μνημοσύνου. Δεν θα έρθουν το πρωί-πρωί στην εκκλησία. Θα έρθουν για να δουν ο κόσμος πώς αγαπούν τον πατέρα τους. Αυτός είναι ο κόσμος ο μάτιος, αδερφοί μου. Και αυτά είναι τα οποία στελιτεύει ο Κύριος μας σήμερα όταν απευθύνεται στη Μάρθα. Μάρθα, Μάρθα, της λέγει, μερίμνας και τυρβάζεις περί πολλά. Ενώς δε στη χρεία. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η ψυχή? Είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Δι' αυτό είπε ο Κύριος μας, ότι όταν προσεύχεστε, λέγει, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία μου, την επουράνιον και την δικαιοσύνη μου και πάντα τα αυτά προσταθήσετε ημιν. Τα άλλα τα επίγεια θα σας τα δώσω εγώ για να ζήσετε. Αδερφοί μου, ήθελε να μας αξιώσει ο Θεός να ακολουθήσουμε την Μαρία, η οποία εξέλεξε την αγαθή μερίδα ενώπιον του Κυρίου μας και ήκουε το λόγο του, και ο Κύριος μας επίνεσε εκείνους οι οποίοι τον ακούουν το λόγο του Θεού και τηρούν αυτόν. Αξίωσε μας, Κύριε μου, να τηρήσουμε τον λόγο σου, να τηρήσουμε τα συντολά σου στον παρόντα κόσμο και αξίωσε μας της επουρανίου σου Βασιλείας. Αμήν.